Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Με βλέπετε ότι γελάω στο εικονίδιο του βίντεο αυτό. Αυτού χαμογελάω. Και ο λόγος που χαμογελάω είναι γιατί το βίντεο το έχει στείλει ένα μέλος του καναλιού που πολύ παλιά. Μια κοπέλα που τη χάνει να τη γνωρίζω και προσωπικά. Και η οποία γράφει στον τίτλο του δικού της email «Βρήσε με ελεύθερα. Θέμα για blog, αν θες». Για blog. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι γυρίζω την ίδια μέρα που έχω γυρίσει και το βίντεο για την λάθος αδερφική αγάπη, γι' αυτό έχω τέτοια μιλιά, γι' αυτό έχω τέτοια σκουλαρί και γι' αυτό και αυτό θα ξεκινήσει από το γραφείο και θα συνεχιστεί στο αυτοκίνητο. Πάμε να διαβάσουμε τι μας στέλνει η φίλη και στη συνέχεια να το σχολιάσουμε. Αγαπημένη μου Θέκλα, σε συζητώ με φίλες, με γνωστές, με τη δικηγόρο μου και σε παρέες ετερόκλητων. Γελάμε με όσα μας σούρνεις και βαθιά σε θαυμάζουμε για όσα λες με παρησία. Ζηλεύω και προσπαθώ να σε προσεγγίσω. Πρόσεχε τι ζηλεύει. Πρώτου γράψω τα δικά μου, ξεκαθαρίζω ότι βλέπω ψυχολόγο, αλλά καμιά από τους ψυχολόγους που έχω γνωρίσει δεν έχει το δικό σου πρίο και σκέρτσο. Ως εκ τούτου αισθάνομαι ότι εσύ θα μου τα πεις πιο ξεκούτσουλα, ξεκούτσουλα σημαίνει ξεκάθαρα στα κυπριακά, μπας και ξεκολλήσει το κολλημένο μου μυαλό. Το μπρίο και το σκέρτσο δεν είναι απαραίτητο σε κάποιο ψυχολόγο. Μπορεί εγώ να το έχω στοιχείο της προσωπικότητας μου, αλλά δεν σημαίνει ότι ένας συνάδελφος που είναι πιο λιγότερο εκφραστικός, ότι δεν είναι εκφραστικός με έναν τρόπο, θα έλεγα, θεατρικό, λιγότερο θεατρικός. Μπρίο και σκέρτσο πάει στη θεατρικότητα, δεν σημαίνει πως δεν είναι θεραπευτικός, καμία σχέση. Έχουμε πολλούς εξαιρετικούς καλούς συναδέλφους. Λοιπόν, η ιστορία αρχίζει πριν κάποιους μήνες, όταν σε μια έξοδο με φίλες για φαγητό, ένας κύριος από το διπλανό τραπέζι όριμων ανδρών μου απίφθινε τον λόγο. Μου απίφθινε τον λόγο. Δεν έδωσα καμία σημασία επειδή ούτε εμφανισιακά μου άρεσε, ούτε και στο target group μου ηλικιακά ήτο. Εγώ 40 και αυτός 55 και κάτι. Αν και φαινόταν ότι οι περιβρισκόμενοι τον γνώριζαν, ο τραγουδιστής του απίφθινε τον λόγο, την χάνει η δική μεταχείριση από το μαγαζί κτλ. Εγώ επουδενή δεν του έριξα ούτε βλέμμα, ούτε χαμόγελο, όσο και αν με κάρφωνε. Δεν με ενδιέφερε. Κοντός για μένα, άσχημος, δεν μου άρεσε. Ήταν άσχημος για σένα, γιατί έχουμε πολλές φορές δεν υπάρχουν άσχημοι άνθρωποι. Για σένα, δεν σου άρεσε η εμφάνισή του. Να μην στα πολυλογώ, η πολιορκία συνεχίστηκε με αποκορύφωμα να με ακολουθήσει στο πάρκινγκ, με ευγένεια όμως. Λίγο creepy με ακούγεται αυτό, να σε ακολουθήσει στο πάρκινγκ, λίγο έτσι φοβιστικό. Και ενώ άλλες από την παρέα του έδωσαν σημασία και του πρότειναν να πάνε παρακάτω για ποτό, αυτό σε μένα έδωσε την κάρτα του με αποφασιστικότητα και μεγάλη σιγουριά, λέγοντάς μου και να τον πάρω τηλέφωνο. Το ρώτησα, γιατί να σας πάρω? Και απάντησε, για οτιδήποτε θέλεις εσύ. Δεν είχα σκοπό να τον πάρω. Η κάρτα του εντυπωσιακή, όπως και οι επιχειρήσεις που συνοδεύουν το όνομά του. Οι φίλες μου επέμεναν να στείλω ένα μήνυμα την άλλη μέρα για να πάμε μια φορά στο δικό του χώρο εστίασης, 5 αστεριών, πολύ υψηλών προδιαγραφών. Αυτό έκανα, για πλάκα και κατόπιν πιέσεων από την παρέα. Ανταποκρίθηκε αμέσως με χαρά, βγήκαμε με παρέα και ακολούθως και μόνοι μας. Εξακολουθούσα να μην έχω κανένα ερωτικό ενδιαφέρον για εκείνον, αν και αναγνώρισα την ποιότητα σκέψης του και τις πάμπολες εμπειρίες μέσα από ιστορίες που είχε να διηγηθεί. Επιπλέον όμως έκανε κάποιες κινήσεις ανδρών παλαιάς σκοπής, που βήμα-βήμα με κατασυγκινούσαν, μιας και με συνομιλίκους μου δεν έτυχα ποτέ. Προσοχή, σημασία, προστατευτικότητα, πάντα να πληρώνει ενώ και εγώ έχω λεφτά και ήμουν πρόθυμη. Να μην στα πολυλογώ, έκανε ό,τι χρειαζόταν να με κερδίσει. Έκανε δηλαδή love bombing, βομβαρδισμό αγάπης που κάνουν ενάρκηση χαρακτήρες στην αρχή μιας ερωτικής γνωριμίας. Ήρθαμε πιο κοντά και σε κάποια φάση ξέχασα το περιτύλιγμα μπροστά σε έναν τόσο ενδιαφέροντα άνδρα. Στο κρεβάτι τα έδινε όλα, αποθέωση. Δεν ξανάδα τέτοιο πράγμα και δεν του φαινόταν καθόλου. Εδώ θέλω να υπενθυμίσω ξανά αυτό που έχω πει πολλές φορές, ότι δεν είναι η εξωτερική εμφάνιση που κάνει τον καλό εραστή ή την καλή ερωμένη. Η εξωτερική μας εμφάνιση, το ύψος μας, τα μεγέθη μας κλπ. Δεν έχουν καμία σχέση με τις ερωτικές μας δυνατότητες. Οι ερωτικές μας δυνατότητες έχουν να κάνουν με την ψυχή μας, με την καρδιά μας και με το πόσο πολύ προσπαθούμε. Όταν λέω προσπαθούμε, εννοώ με το πόσο πολύ προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς δουλεύει το σώμα μας, πώς δουλεύει το σώμα του συντρόφου μας, της συντρόφου μας και πόσο πολύ προσπαθούμε να συνδεθούμε ουσιαστικά σε μια ερωτική επαφή και όχι μόνο επιδερμικά και επιφανειακά
Και αν κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής προσπαθούμε να ευχαριστηθούμε και εμείς, αλλά να ευχαριστηθεί και το τέρι μας, και το ανώτερο όλων θα ήταν ή είναι όταν δύο άνθρωποι είναι πραγματικά ερωτευμένοι και σε μια ερωτική επαφή προσπαθούν να συνδεθούν ακόμη περισσότερο μεταξύ τους. Και στη σύνδεση, όταν υπάρχει ερωτική αγάπη, υπάρχει οπωσδήποτε και το στοιχείο της φροντίδας για τον άλλο άνθρωπο. Να νιώσει και ο άλλος ο άνθρωπος όμορφα. Δεν κάνω δηλαδή έρωτα για να νιώσω μόνο εγώ καλά, αλλά για να νιώσει και ο άλλος άνθρωπος καλά. Μερικοί το κάνουν επίτηδες. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι ερωτευμένοι να αγαπάνε πραγματικά ερωτικά ένα πρόσωπο, ίσως όπως στην περίπτωση αυτού του τύπου, αλλά επίτηδες να προσπαθούν κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής να δώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα, προκειμένου να ευχαριστήσουν το πρόσωπο με το οποίο έρχονται σε ερωτική επαφή, ούτως ώστε αυτό το πρόσωπο να τους ερωτευτεί. Στα πλαίσια δηλαδή του love bombing, μπορεί να γίνει και μια υπερβολική προσπάθεια στο κρεβάτι. Ενώ αυτό που είναι όμορφο και ωραίο και το επιθυμούμε για όλους μας, είναι να γίνεται με καλή προσπάθεια στο κρεβάτι, επειδή ακριβώς αγαπάμε τον άνθρωπο που είμαστε μαζί του, τον άνθρωπο που είναι μαζί μας και θέλουμε και οι δυο μαζί να εμβιώσουμε όμορφες στιγμές συνδεσιμότητας, ουσιαστικής συνδεσιμότητας και όχι μόνο σωματικής. Το ιδανικό είναι αυτό, το οποίο εύχομαι να το επιτύχουμε. Προχωρούμε λοιπόν. Η φίλη είπε ότι στο κρεβάτι τα έδινε όλα, αποθέωση, δεν ξανάδα τέτοιο πράγμα και δεν του φαίνονταν καθόλου. Έχω κάνει τα σχόλιά μου επί του θέματος. Την ημέρα βέβαια, στεγνός επιχειρηματίας που σκέφτεται πώς θα βγάλει και άλλα λεφτά. Με λίγο ελεύθερο χρόνο, αλλά βρισκόμαστε βράδια για βόλτες, φαγητό, μπύρες κτλ. Όλα αυτά για 2 μήνες περίπου. Το love bombing σας είπα ή δεν σας είπα ότι πάει 2 μήνες. Εμπειρικά το λέω από πολλές ιστορίες που έχω ακούσει. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 2 μήνες αντέχει ένας νάρκισσος να κάνει το love bombing. Μετά κάτι γίνεται, κάτι κάνει κλικ. Ίσως είχε να κάνει και με τις ορμόνες, ίσως είχε κάνει με διάφορα. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Είπαμε εδώ πέρα, εικασίες κάνουμε, θεραπευτικές υποθέσεις κάνουμε και δίνουμε γνώμες ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους και οπωσδήποτε οι απαντήσεις δίνονται σε μια πρόσωπο με πρόσωπο ουσιαστική θεραπευτική σχέση με ένα ψυχολόγο θεραπευτή της προτίμησης σας. Σε αυτό το διάστημα των 2 μηνών με συνέστησε σε αξιόλογους ανθρώπους της ζωής του και τον έβλεπα πολύ περήφανο δίπλα σε μένα για μένα. Σε μια πολύ προσωπική στιγμή δε, ψέλησε ότι δεν είναι έτοιμος για σχέση και πως δεν ξεπέρασε την πρώην γυναίκα του. Αχαχα, αχαχα, αχαχα. Χαλάστηκα, θύμωσα και ζήτησα τον λόγο ύπαρξής μου στη ζωή του. Αλλά συνέχισα να τον βλέπω, κάνοντας μάλλον το λάθος που όλες κάνουμε, νομίζουμε θα τον αλλάξουμε και θα τον πείσουμε. Βρεις ελεύθερο, όχι δεν θα βρίσω, θα πω ότι αυτά που λένε οι άντρες τα εννοούν. Αν σου λέει ο άλλος σε μια πολύ προσωπική στιγμή, έστω και ψελίζοντας ότι δεν είναι έτοιμος για σχέση και δεν ξεπέρασε την πρώην γυναίκα του, το εννοεί και να το λάβει σοβαρά υπόψη. Το εννοεί. Το εννοεί άμα το λέει. Και εκεί που όλα έβαιναν, ερωτηματικά ανέβαιναν καλώς, μία καλή ημέρα δεν απάντησε σε μήνυμά μου και την άλλη μέρα μου έστειλε ένα μακροσκελές μήνυμα εξηγώντας μου ότι δεν είναι έτοιμος για σχέση. Ότι φοβάται την οργή της πρώην γυναίκας του επειδή διαχωρίζουν αυτή την περίοδο τα περιουσιακά τους, δέχεται πιέσεις από τα παιδιά του να μην βρεθεί κάποια να του τα φάει και άλλα πολλά. Με απλά λόγια, εγώ κατάλαβα ότι ήμουν ένα κάστρο, το κατέλαβε, επιβεβαιώθηκε σαν άντρας και τώρα όμως προέχει να σώσει τα εκατομμύρια του. Μου είχε υποκαλύψει ότι η πρώην γυναίκα του γνωρίζει πολλά ώστε να το φυλακίσει, για τις δουλειές του δηλαδή, λεπτομέρειες και τέτοια. Κοινοί μας γνωστοί με διαβεβαιώνουν ακόμα και τώρα ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη γυναίκα στη ζωή του. Ενώ και εγώ αισθάνομαι κολλημένη και τώρα πια λίγο θυμωμένη με τον τρόπο που μου φέρθηκε. Τι ζητώ από εσένα. Εάν θέλεις, θα ήθελα απογραφή των λαθών εκατέρωθε. Απογραφή των λαθών εκατέρωθε. Ποιος από τους δυο μας φταίει παραπάνω. Εγώ που αφέθηκα ενώ με εξήγησε και θέλω τη φλούσα. Αυτός που ενώ ήξερε ότι δεν θέλει σχέση πάτησε πάνω στη δική μου ανάγκη για σχέση. Είναι κακό που έκανε πίσω από εμένα για να προστατεύσει την περιουσία του μη προκαλώντας την πλευρά των αντιδίκων του. Τελικά είμαι ηλίθια. Είναι αυτός μαλάκας ή και τα δύο. Θα έλεγα, επειδή είπαμε θα απαντήσω στο αυτοκίνητο τα ερωτήματα μετά, θα έλεγα ότι αυτός λειτουργήσε ναρκισσιστικά,
είπαμε ότι είναι αρκετή είναι μαλάκα, άρα μπορεί να τον πει μαλάκα. Και εσύ ηλικιωδώ λειτουργήσε, προφανώ επειδή έχει κάποια στοιχεία συνεξάρτηση μέσα σου από τη μια και από την άλλη επειδή βρήκε πάνω σε κάποια μεγαλομανία σου στη συνέχεια αυτά. Ό,τι πει είναι κέρδο. Χώσε μου τα ελεύθερα. Τον θέλω πολύ. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά του. Εγώ ήθελα όλα όσα εκείνο είναι. Προσωπικότητα, εμπειρίε, τρόποι και ένα άνθρωπο να με αναπτύξει. Δεν μου ξανά τύχε άνδρας να ξέρει παραπάνω από εμένα. Αλλά αν δεν επιστρέψει έρπιν, δεν πρόκειται να το ψάξω. Τα φιλιά μου, ευχαριστώ που υπάρχει. Τώρα θα σου τα μπήξω. Τώρα θα σου τα μπήξω πρώτα μου στο αυτοκίνητο και θα σου τα μπήξω εδώ στο γραφείο. Γιατί είπα πω στο αυτοκίνητο θα φωνάζω και θέλω να είναι τρελή αυτή. Μιλάει μόνη τη και φωνάζει. Πα καλά, τον θέλει ακόμη. Πα καλά, θεωρεί ότι ξέρει περισσότερα από εσένα. Ότι είναι καλύτερο από εσένα επειδή έχει περισσότερα χρήματα και επειδή το παίζει ξερόλα. Θα το δεχθεί πίσω αν επιστρέψει έρπιν. Είναι ικανή να αρχίσει να κάνουν hoovering και να επιστρέψουν έρπιν. Αυτό κάνουν. Έρπιν σημαίνει έρποντα. Στα γόνατα. Λες ότι πα σε δύο ψυχολόγου ταυτόχρονα. Υποθέτω πα σε ένα για τα παιδιά σου και σε ένα για σένα. Συνέλθε. Θα σταχώσω που το θες ακόμη. Θα σταχώσω που τον αγαπάς και καλά ακόμη. Τον εαυτό σου θέλω να αγαπήσεις. Περισσότερα στο αυτοκίνητο. Φιλενάδα. Α, φιλενάδα. Λοιπόν, φιλενάδα που θες να σταχώσω και θες να σε βρίσω ελεύθερα. Θα σταχώσω. Με την καλή έννοια. Λοιπόν, έχεις θέσει διάφορα ερωτήματα. Εγώ παραμένω στην πιο σοβαρή διαπίστωση που έχω κάνει από αυτά που έχεις γράψει, το γεγονός ότι ακόμη το θέλεις και θα το δεχθείς μόνο αν έρθει έρπιν, δηλαδή έχει πιθανότητα να το δεχθείς αν αυτός προσποιηθεί ότι έχει μετανιώσει για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε ή ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε, που δεν μπορούσε να μπει σε σχέση επειδή είχε ζήτημα με την πρώην γυναίκα του για τα δικαστήρια κλπ. Κλπ. Ότι εσύ θα το δεχθείς. Αυτό εμένα με προβληματίζει περισσότερο απ' όλα και αν το είχα να βρίζω θα σε είχα βρίσει γι' αυτό. Σε βρίζω με όλη μου την αγάπη για αυτό. Καταρχάς, θέλω να καταλάβουμε όλοι μας και εγώ μέσα ορισμένα πράγματα. Κανένας άνθρωπος άλλος έξω από εμάς δεν μπορεί να μας σώσει και να μας διασώσει. Κανένας. Το λέμε πολλές φορές ότι οι σχέσεις δεν είναι πανάκια, ότι ο έρωτας δεν είναι πανάκια, ακόμη και ο Λάκη δεν είναι πανάκια. Εντάξει, παρόλο που είναι τόσο χαριτωμένος. Επίσης, θέλω να έχουμε υπόψη μας όλοι και εγώ μέσα ότι όταν ένας άνθρωπος μας προσεγγίζει και προσπαθεί να μας κερδίσει για να τον εμπιστευτούμε να κάνουμε ερωτική σχέση μαζί του, ειδικά αν στην αρχή δείξαμε κάποια διαφορία ή έλλειψη ενδιαφέροντος, γιατί εσύ λες ότι τον γνώρισες αυτόν στο εστιατόριο, στα μπουζούκια που ήσασταν τέλος πάντων, γιατί του είχε τραγουδιστεί, ταβέρνα με μουσική, εκεί που ήσασταν, και ότι όλοι τον κοιτούσαν και όλοι το θαύμαζαν και εσύ δεν έδειξες κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Άρα του τράβηξες την προσοχή. Ποια είναι αυτή που δεν αναγνωρίζει τη μεγαλοσύνη μου? Ποια είναι αυτή που δεν με προσκυνάει? Εγώ θα την κερδίσω αυτή. Οπότε πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν κάποιος προσπαθεί να μας κερδίσει και όταν κάποιος προσπαθεί να μας κατακτήσει, εννοείται ότι θα παρουσιάσει τον εαυτό του ως πολύ σπουδαίο και σπουδαιότερο από εμάς, ούτως ώστε να υπάρχει λόγος για να ασχοληθούμε εμείς μαζί του. Δηλαδή μπαίνουμε σε παιχνίδια του μυαλού όταν αρχίζουμε το παιχνίδι της επιδίωξης. Αυτόν θα το ρίξω, αυτήν θα τη ρίξω. Θυμάστε το βίντεο που είχαμε κάνει για το πώς να γίνουμε πιο χαριτωμένες και να ρίχνουμε τους άνδρες κλπ. Που ήταν ένα χιουμοριστικό ερώτημα που έκανε η φίλη που το ρώτησε, αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το σκεπτικό. Δεν είναι καλό σκεπτικό, κατά τη γνώμη μου πάντα, ως ψυχολόγου και ως γυναίκας. Δεν είναι καλό σκεπτικό να προσπαθούμε να ρίξουμε τον άλλον και να προσπαθούμε να πείσουμε τον άλλον να μας αγαπήσει, να μας ερωτευτεί, να κάνει σχέση μαζί μας. Γιατί σε αυτή την προσπάθεια, τι προσπαθούμε να κάνουμε? Προσπαθούμε να εξαπατήσουμε. Να εξαπατήσουμε ποιον? Κάποιον ο οποίος από την αρχή που μας είδε δεν του γεμίσαμε το μάτι.
δικαιούται ο καθένας να ενθουσιάζεται με μας, δικαιούται ο καθένας να μην ενθουσιάζεται με μας. Είναι καθαρό ανθρώπινο δικαίωμα κάποιου ανθρώπου να μην του γεμίσουμε το μάτι και είναι ok και είναι εντάξει. Και δεν είναι καλή ιδέα να προσπαθούμε εμείς να κάνουμε κάποιον να μας συμπαθήσει ή να μας ερωτευτεί που δεν μας έχει συμπαθήσει από την αρχή και δεν έχει δείξει ειλικρινή συμπάθεια και προσπάθεια να γνωριστούμε. Δεν είναι καλή ιδέα. Γιατί σε αυτή την ιδέα, σε αυτή την διαδικασία, σε αυτή την προσπάθεια θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε τον άλλο. Άρα και αυτός, φιλενάδα, και στο κρεβάτι προσπάθησε πάρα πολύ για να σε ρίξει. Είπες είναι κοντός, είπες δεν σ' αρέσει. Εγώ έχω τη γνώμη ότι όλοι οι άνθρωποι, ό,τι ύψος και να έχουν, είτε κοντοί, είτε συνηθισμένοι, είτε ψηλοί, έχουν την αξία τους και την ομορφιά τους και όλοι οι άνθρωποι έχουν την ομορφιά τους. Έθιξες το θέμα του ύψους, που για αρκετούς άνδρες είναι ένα θέμα που τους προβληματίζει και δεν είναι ιδιαίτερα, δεν είναι τουλάχιστον στο μέσο όρο, νιώθουν κάπως μειονεκτικά. Αν κάποιος νιώθει μειονεκτικά και δεν είναι πνευματικός άνθρωπος ώστε να το ξεπεράσει με πολύ πνευματική δουλειά και αυτοβελτίωση, είναι πολύ πιθανό να νιώθει άσχημα για την ατυχία του, την αδικία που είχε η ζωή για εκείνον, ώστε να γεννηθεί κοντός και να μην είναι πανύψηλος και να μην είναι μοντέλο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να αρέσει με την πρώτη ματιά στις γυναίκες, και μπορεί να έχει ένα κομπλεξιλίκι σε σχέση με αυτό το ζήτημα, το οποίο να το βγάζει λειτουργώντας εκδικητικά. Γιατί στην ουσία, άμα κάτσεις να το δεις, λειτουργείς εκδικητικά προς εσένα. Και είσαι εσύ, κυρία μου, που με είδες τα μπουζούκια και δεν έπεσες κάτω ξερή, και είσαι εσύ, με ποιο δικαίωμα δεν εντυπωσιάστηκες, τώρα εγώ θα σε ρίξω και μετά θα σε αφήσω. Δεν λέω ότι το έκανες συνειδητά. Ασυνείδητα όμως μπορεί να λειτουργήσει έτσι και να μην το κατάλαβε ούτε και ο ίδιος, γιατί δεν νομίζω αυτός ο άνθρωπος να έχει ιδιαίτερη πνευματικότητα, ούτε νομίζω αυτός ο άνθρωπος να έχει ιδιαίτερη αυτοσυνειδησία και αυτογνωσία. Οπότε, το ζήτημα είναι να δεις εσένα. Να δεις εσένα και όπως είπα προηγουμένως, να δεις μήπως έχεις και εσύ κάποια μεγαλομανία μέσα σου και μεγαλοπιάνεσαι και παραμυθιάζεσαι και εντυπωσιάζεσαι. Επιχειρηματίος! Κάρτα που έχει πάνω από γνωστές επιχειρήσεις! Επιτυχημένος! Πλούσιος! Παιδιά, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους επιτυχημένους και πλούσιους ανθρώπους. Δεν έχω κανένα ζήτημα με τους επιχειρηματίες και τις επιχειρηματίες. Αντιθέτως, εκτιμώ την προσπάθεια που κάνει ο κάθε άνθρωπος για να καλυτερεύσει τη ζωή του σε όλα τα επίπεδα, αλλά το να καθόμαστε σε ένα σημείο και να λέμε πω, θα ανέβει η αξία μου και θα ανέβουν τα ποσοστά μου αν εγώ τα φτιάξω με κάποιον που έχει πολλά χρήματα ή αν εγώ τα φτιάξω με κάποιον που έχει πολλές επιχειρήσεις ή με κάποιον που είναι πολύ γνωστός ή με κάποιον που αν μπαίνουν σε ένα εστιατόριο του ανοίγουν, της ανοίγουν την πόρτα κλπ. Κλπ. Τότε ξεκινάμε από λάθος αφετηρία. Σας έχω πει ότι άνοιξα ένα προφίλ σε ένα site γνωριμίων. Με ρωτάει ένας άνθρωπος προχθές, τι θες σε έναν άντρα, τι ψάχνεις σε έναν άντρα, με ρωτάει. Και απάντησα με όλη μου την ειλικρίνεια, ψάχνω έναν άνθρωπο καλό, μια καλή ψυχή, έναν άνθρωπο πνευματικό, έναν άνθρωπο που να έχει αυτογνωσία, έναν άνθρωπο ο οποίος να βρίσκεται σε ένα μονοπάτι προσωπικής εξέλιξης και να μπορεί να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Αυτό έγραψα. Τώρα, το πώς αν μπόρεσε να το καταλάβει αυτός που του το έγραψα, δεν γνωρίζω. Το λέω τώρα αυτό σαν ένα παράδειγμα. Γιατί και εγώ σας έχω μοιραστεί μαζί σας πολλές φορές ότι δεν έχω καμία περηφάνεια για τις σχέσεις που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Με την έννοια του ότι λειτουργήσα παρορμητικά στη δημιουργία τους, λειτουργήσα ως συνεξαρτώμενη. Σας έχω πει ξανά ότι βρίσκομαι σε ψυχοθεραπεία αυτό το διάστημα εστιασμένη στην αποθεραπεία της συνεξάρτησης και τρέχουμε και μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου μια διαδικτυακή ψυχοθεραπευτική ομάδα για τη συνεξάρτηση, γιατί η συνεξάρτηση είναι ψυχολογικό πρόβλημα και καλά κάνουμε να κάνουμε θεραπεία πάνω σε αυτό για να το ξεπεράσουμε. Και το γεγονός ότι έγραψα αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι τέλεια και έχω φτάσει στο σημείο που έχω τέλειες απαντήσεις και βρίσκομαι στον τέλειο δρόμο. Ξαναλέω, βρίσκομαι σε δρόμο θεραπείας, όμως κρίνοντας και κατακρίνοντας τον εαυτό μου από το παρελθόν, παραδέχομαι ότι σε κάποιες φάσεις στη ζωή μου είχα μια μεγαλομανία στο παρελθόν και εντυπωσιαζόμουν από ανθρώπους οι οποίοι είτε ήταν σπουδαίοι κοινωνικά. Περισσότερο εγώ προσωπικά εντυπωσιαζόμουν από ανθρώπους που το έπαιζαν σπουδαίοι πνευματικά.
Γιατί ο πραγματικά πνευματικός άνθρωπος δεν έχει ανάγκη να σου το παίξει σπουδαίος, δεν έχει ανάγκη να σου το παίξει ότι αυτός είναι ο πιο φιλοσοφημένος και ξέρει πολλά πράγματα που εσύ δεν ξέρεις. Και αυτό το συναίσθημα του να σε κάνει ο ερωτικός σύντροφος να νιώθεις μειονεκτικά και να νιώθεις ότι πρώτη φορά είσαι με κάποιον που ξέρει περισσότερα από σένα, είναι κόκκινη σημαία και είναι συναγερμός, εάν είμαστε συνεξαρτώμενες προσωπικότητες. Γιατί είναι πολύ πιθανόν να έχουμε μπλέξει με κάποιον νάρκισο, ο οποίος προσποιείται πως τα ξέρει όλα, μας το παίζει ξερόλας, μας το παίζει ότι εσύ για παράδειγμα μπορεί να είσαι δασκάλα, αλλά εγώ ξέρω περισσότερα να σου διδάξω. Εσύ μπορεί να είσαι ψυχολόγος, αλλά εγώ ξέρω περισσότερα για την ψυχή από σένα και μπορώ με τα διαβάσματα που έχω κάνει και τις αναζητήσεις μου, μπορώ να σου αλλάξω τα φώτα. Γιατί να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός μέσα σε ένα ζευγάρι ερωτικό? Εγώ να σου δείξω εσένα ότι είμαι καλύτερος, εσύ να μου δείξεις εμένα ότι είσαι καλύτερη και ούτω καθεξής. Ξαναλέω ότι το έχω πει σε πολλά βίντεο, νάρκισσος, ναρκισσιστική προσωπικότητα μπορεί να έχει και ένας άντρας και μια γυναίκα. Δεν είναι προνόμιο των ανδρών το να έχουν προσωπικότητα νάρκισσου. Έχει και γυναίκες που είναι νάρκισσοι. Λοιπόν, άρα εσύ σαφώς είχες κάποια μεγαλομανία μέσα σου που μπορεί να μην τη γνώριζες και να έψαχνες. Και όταν έψαχνες, να εντυπωσιάστηκες ακούγοντας τις πολλές του περγαμηνές, ότι είναι ο τάδε επιχειρηματίας που έχει πολλές επιχειρήσεις και έχει ένα χώρο εστίας στις 5 αστέρων και τέτοιες μπλε και κόκκινες και λιλά. Ξαναλέω, δεν υποτιμώ τους επιχειρηματίες, δεν υποτιμώ τις επιχειρηματίες. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό μια από γυναίκα που αγαπώ πολύ και είναι καλή μου φίλη, που είναι επιχειρηματίας και είναι πολύ έντιμη γυναίκα. Καμία σχέση. Δεν σημαίνει ότι όποιος είναι επιχειρηματίας είναι ανέντιμος άνθρωπος. Να μην φτάσουμε στο σημείο να τα μαυρίζουμε όλα, αλλά εσύ βλέπεις κάποιον και η άβρα που πιάνεις δεν σε, η άβρα, η πρώτη εικόνα, η ενέργειά του τέλος πάντων, τι σε έκανε να νιώσεις, το ένστικτό σου, τον κατένστικτό σου, δεν σου είπε πέσε κάτω και αυτός είναι ένας άνθρωπος που αξίζει να ασχοληθείς μαζί του για τους σωστούς λόγους, όχι. Η πρώτη σου αντίδραση ήταν η απαρέσκεια και μετά ενέδωσες στο κυνηγητό του, το οποίο κυνηγητό του είχε να κάνει με το ότι σαν άνδρας παλαιάς κοπής, τώρα αυτή τη λέξη παλαιάς κοπής, δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι καλές οι παλαιές κοπές, γιατί προχωράει ο κόσμος, εξελίσσεται η κοινωνία και οι άνθρωποι έχουμε μάθει και είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να χρησιμοποιούμε νέους τρόπους λειτουργικότητας, πιο εξελιγμένους, πιο πολιτισμένους, πιο πνευματικούς. Οι άνδρες παλαιάς κοπής στη σημερινή εποχή, αν λειτουργεί ένας άνδρας σαν άνδρας παλαιάς κοπής, δεν είναι λειτουργικό αυτό το πράγμα. Χρειαζόμαστε άνδρες νέας κοπής και γυναίκες νέας κοπής, ανθρώπους οι οποίοι να είναι ουσιαστικά καλλιεργημένοι, ανθρώπους οι οποίοι να έχουν ουσιαστική καλλιέργεια ψυχής και όχι να επιδεικνύουν εξωτερικές συμπεριφορές που να δείχνουν καλλιέργεια κοινωνική και γνώσεις του savoir vivre ή γνώσεις του εγχειριδίου πώς να ρίξεις μια γυναίκα μπαμ και κάτω ή πώς να εντυπωσιάσεις μια γυναίκα. Εντάξει. Εκεί βρίσκω τα δικά σου λάθη. Στο ότι δεν έχεις ισχυρή αυτοεκτίμηση ακόμη. Ξέρω ότι βρίσκεσαι σε ένα δρόμο θεραπευτικό. Ξέρω ότι κάνεις ψυχοθεραπεία και σε συγχαίρω γι' αυτό. Ξέρω ότι παρακολουθείς τα βίντεο στο κανάλι μας, ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που θέλεις να εξελίσσεσαι, επειδή γνωρίζω και κάποια πράγματα για τη ζωή σου στο παρελθόν, είχες πολύ περισσότερες δυσκολίες και ξέρεις εσύ στο να κρίνεις έναν άνθρωπο αν είναι αξιόλογος άνθρωπος και κατάλληλος για να τον εμπιστευτείς. Στο παρελθόν είχες εντυπωσιαστεί από άνθρωπο ο οποίος πολύ πιο εύκολα θα καταλάβαιναν όλοι ότι είναι προβληματικός, αλλά επειδή ήσουν τόσο αθώα, τόσο μικρή και τόσο συνεξαρτώμενη, δεν το κατάλαβες. Κατάφερες να ξεφύγεις από τα δίχτυα εκείνης της πολύ προβληματικής σχέσης. Έχουμε κάνει ξανά βίντεο για σένα, δεν θα πω ποιο. Τώρα σε καλό δρόμο βρίσκεσαι, αλλά έχεις ακόμη δουλειά, φιλενάδα. Φιλενάς, έχεις ακόμη δουλειά. Τώρα, είπες ποια είναι τα δικά του λάθη και ποια είναι τα δικά σου λάθη. Τα δικά σου λάθη νομίζω στα έχω πει. Και θα δράξω την ευκαιρία από τη δική σου την ιστορία να πω κάτι, ότι δεν πιέζουμε και δεν βιάζουμε τη δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης και δεν δεχόμαστε πίεση και βιασμό για την δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης. Μεταφορικά λέω τη λέξη βιασμό, εννοείται ούτε και κυριολεκτικά. Δηλαδή, αν δεν μας βγαίνει,
αν από την πρώτη γνωριμία, αν από την πρώτη συνομιλία είναι σε site γνωριμία που θα γνωριστούμε, αν από την πρώτη ματιά, άμα θα βρεθούμε έτσι στα μπουζούκια που βρέθηκε εσύ στην ταβέρνα που ήσουν, αν από την πρώτη ματιά δεν μας γεμίζει το μάτι ένας άνθρωπος και δεν μας ελκύει ερωτικά, δεν δεχόμαστε να το προσπαθήσουμε περισσότερο, δεν το βιάζουμε, δεν το προχωράμε, γιατί εμπιστευόμαστε τη διαίσθησή μας, εμπιστευόμαστε τον gut instinct μας και κάποιος λόγος υπάρχει για να μας προειδοποιήσει ότι δεν μας κάνει. Ας ακούσουμε και αυτόν τον δύσμυρο, τον εαυτό μας, τη διαίσθησή μας, τον gut instinct μας που προσπαθεί να μας προστατεύσει, από τον εαυτό μας προσπαθεί να μας προστατεύσει, γιατί ο ίδιος ο εαυτός μας και οι ίδιες οι αδυναμίες μας είναι που μας κάνουν να είμαστε ευάλωτοι και να πέφτουμε στα δίχτυα του οποιοδήποτε συνειδητά ή ασυνείδητα προσπαθεί να μας κατακτήσει και μετά να μας παρατήσει. Τώρα, αυτό τι λάθη έχει κάνει, δεν ξέρω, τι να πω. Δεν ξέρω. Μπορεί να... Ξέρεις, όταν έχεις να υπερπηδήσεις ένα εμπόδιο του στυλ όλες οι γυναίκες με επιδιώκουν και αυτή δεν με επιδιώκει και ας πάω να την κερδίσω, ξεχνάς. Ξεχνάς τις φοβίες σου, ξεχνάς τις πραγματικές σου δυσκολίες, ξεχνάς ότι είσαι σε μια δικαστική διαμάχη εκατομμυρίων και ότι η πρώην γυναίκα σου ή η ενδιαστάση γυναίκα σου, άμα μάθει ότι βρήκες νέα φιλενάδα και νεότερη κλπ, μπορεί να σε εκδικηθεί και να σε βάλει φυλακή, όλα αυτά που έγραφες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μπορεί να ξέχασε αυτός αυτούς τους προβληματισμούς του, αυτούς τους φόβους του, αυτά τα τέτοια του, και να αφοσιώθηκε στο να σε ρίξει. Και όταν σε έριξε και σε κέρδισε και ένιωσε πως σε έχει, τότε βγήκαν στην επιφάνεια τα πραγματικά του συναισθήματα, που το κυρίαρχο συνέστημα που έχει αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος είναι το συνέστημα της αυτοπροστασίας από τη δικαστική διαμάχη και τον οικονομικό διαμοιρασμό της περιουσίας με την ενδιαστάση σύζυγό του, και ίσως και καλά κάνει να προστατεύσει τον εαυτό του. Όταν αυτός το είπε, εσύ φιλενάδα τότε έπρεπε άμεσα να σταματήσεις. Πώς οδηγούμε, σαν τώρα εγώ που οδηγώ με τη δεύτερη ταχύτητα γιατί έχω στρίψει και αν υπάρχει ένα τεράστιο εμπόδιο θα σήκω ένα χειρόφρενο. Να καρφώσω το αυτοκίνητο, να μην χτυπήσω. Έπρεπε να σηκώσει χειρόφρενο εκείνο την ώρα. Από τη στιγμή που κάποιος ανοίγει το στόμα του και ξεστομίζει ότι δεν είμαι ικανός για σχέση γιατί ακόμα είμαι κολλημένος στην πρώην του, σημαίνει ότι δεν είναι ικανός για σχέση και ακόμα είναι κολλημένος στην πρώην του. Μπορεί να το ξέχασε ή να νόμιζε πως το ξεπέρασε ή να ένιωθε ότι δεν έχει κάποια επίδραση πάνω του πλέον αυτό το πράγμα, επειδή είχε μπει στη διαδικασία να σε κερδίσει, όταν σε κέρδισε και μετά βγήκε αυτό στην επιφάνεια. Όταν βγαίνει η αλήθεια στην επιφάνεια, αν η αλήθεια είναι επικίνδυνη για μας, τραβάμε χειρόφρενο. Τραβάμε χειρόφρενο και δεν δεχόμαστε πίσω ούτε έρπιν ούτε μέρπιν. Αυτά είχα να πω, με πολύ αγάπη, νομίζω δεν έχω βρήσει. Μην με χαλάτε ρε παιδιά, προσπαθώ και εγώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος, προσπαθώ να αποκτήσω πνευματικότητα. Δεν είναι καλή ιδέα να βρίζω τους ανθρώπους. Εντάξει, μιλάω έντονα μερικές φορές, ο λόγος που το κάνω όμως δεν είναι επειδή θέλω να σας στενοχωρήσω, επειδή θέλω να σας προσβάλλω, ο λόγος που το κάνω είναι επειδή θέλω να σας ξυπνήσω. Πώς ζούμε τις ζωές μας έτσι βρε παιδιά? Πώς ζείτε τη ζωή σας έτσι βρε παιδιά? Πώς συμβιβαζόμαστε με ψίχουλα? Πώς συμβιβαζόμαστε με τα λίγα? Γιατί δεν προστατεύουμε περισσότερο τον εαυτό μας? Αυτά, και ελπίζω αυτό το βίντεο να είναι αφορμή ώστε πολλοί άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν αλήθειες που θα τους βοηθήσουν, ούτως ώστε να μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα, να δώσουν στον εαυτό τους τη δυνατότητα να μπορούν να έχουν και αυτοί έναν κατάλληλο σύντροφο και να μην πάνε από τον ένα νάρκισο στον άλλο, από τη μια στενάχωρη σχέση στην άλλη. Μας το εύχομαι, ειλικρινά.